εσείς καταγράφετε μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα ή το καταγράψατε μήνα Νοέμβριο κατά 10% πηγαίνοντας στο σούπερ, κύριε Χατζόπουλε? Κατά πρώτον, καλημέρα. Καλημέρα. Υγεία, περαστικά σας και να έχουμε την υγεία μας. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο θέμα. Να πάμε πρώτα στο θέμα του σούπερ μάρκετ ή τι ακριβώς έγινε χθες στη Βουλή? Όχι, 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 όχι. Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο και μετά θα πάμε στη Βουλή. Εσείς καταγράφετε μείωση πληθωρισμού στα τρόφιμα? Εμείς βλέπουμε ότι κάθε μέρα όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ πληρώνει παραπάνω χρήματα από αυτά που παίρνει. Είναι ντροπή του κύριου Υπουργού να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Τρίτη καταγραφή λοιπόν για όχι μείωση του πληθωρισμού στα τρόφιμα, αλλά αντίθετα αύξηση των τιμών για ό,τι ο καθένας από εμάς παίρνει, προμηθεύεται για το δικό του το σπίτι. Να σας πω τώρα, μήνυ ασφαλιστικό νομοσχέδιο μπήκε σε διαβούλευση, αλλά εδώ το Υπουργείο έρχεται και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και αλλαγές, υπάρχουν και προσθήκες που θα είναι υπέρ των των συνταξιούχων. Λέει ότι δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα εργασίας σε συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς να διακοπεί η σύνταξη αναπηρίας και χωρίς επιβολή πόρου 10%. Εγώ θα σας τα πω όλα μαζεμένα και εσείς διαλέξτε από πού θα αρχίσετε. Λέει το Υπουργείο ότι βάζει μέσα προσθήκες και αλλαγές για λόγους ίσης μεταχείρισης για να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές τάσεις, ότι επεκτείνεται ο μηχανισμός αύξησης των συντάξεων και στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικών παροχών, ότι αλλάζουν οι συντελεστές φορολόγησης των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, ότι οι εισφορές προστατέα και τα ασφαλιστικά για ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια ότι παραμένουν αφορολόγητες, ότι θεσπίζεται ανώτατο όριο πλαφών. Όλα αυτά ισχύουν έτσι όπως εσείς τα καταγράφετε, κύριε Χατζόπουλε? Πάμε στην ουσία. Πάμε. Αυτά που λέει το Υπουργείο δεν είναι ουσία. Πάμε στο πρώτο κομμάτι, ρύθμιση της ντροπής για τους ασφαλισμένους συνταξιούχους που έχουν χρέος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι πάνω από 80.000 κόσμοι. Τι είναι αυτό? Μας λέει ο κύριος, ο Υπουργός, μάλλον το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή, ότι όποιος χρωστάει πάνω από 20 έως 30, γιατί τα 20 θα τα πούμε μετά, λέει ότι μέσα σε 24 μήνες, εάν η σύνταξή του είναι 700 ευρώ, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, πήγαμε στο Άτλας και τα βγάλαμε τα στοιχεία, δεν είναι δικά μας, είναι του συστήματος. Λέει ότι θα πάρουν περίπου 700 ευρώ όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι. Και τι τους λέει? Τους λέει ότι θα του κρατήσει για 24 μήνες, προσέξτε, το 60%, δηλαδή θα παίρνει 280 ευρώ για 24 μήνες. Πέστε μου αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει. Το είναι ντροπή αυτά. Και μετά θα έρθουμε άλλους 60 μήνες να πάρουμε τις άλλες 20.000, γιατί μιλάμε για 30 στο σύνολο του χρέους. Εμείς κάναμε μια Μα αυτό δεν το είπανε από την αρχή. Περιμένετε λίγο. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Λογική που όποιος τον ρωτήσετε, χρωστάει ή δεν χρωστάει, είναι μαζί μας. Τι είπαμε? Το χρέος που χρωστάει να διαγραφεί μετά από το 10. Προσέξτε, από το 10 μέχρι σήμερα, γιατί αν είδατε το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών δημιουργήθηκε στην κρίση. Πριν το 10 δεν χρώσταγε κανένας, πήρανε κανονικά τις εισφορές σε όλους ο κόσμος. Και λέμε από το 10 μέχρι σήμερα, 12-13 χρόνια, να διαγραφεί όλο το χρέος αυτό και να πάρει αυτά που έχει πληρώσει ο άνθρωπος, να πάρει την αναλογία. Ένα παράδειγμα. Είναι ένας συνταξιούχος που σήμερα έχει 35 χρόνια ασφάλιση. Έχει πληρώσει 23 και δεν έχει πληρώσει τα 12 τελευταία έτη. Λέμε να διαγραφούν. Και προς Θεού, το είπα και στη Βουλή, δεν λέμε να μην πληρώνουμε εισφορές. Προσέξτε, μιλάμε το διάστημα της κρίσης. Γιατί δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα πούμε τώρα? Σε έναν που έχει 70, 75 και 80 ετών, να του πούμε τι? Ότι θα πεθάνεις, θα ζήσεις 8 χρόνια με 280 ευρώ. Εδώ δεν μπορούν. Τι θα πληρώσουν? Το νίκη, τα κοινόχρηστα, τα φώτα. Δεν τολμάμε, όπως είπατε, να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ένα είναι. Δεύτερο θέμα. Και αυτό που σας λέω είναι λογικό. Όταν θα το ακούσουν οι ακροατές σας, τους παρακούν πάρα πολύ, θα σας πάρω τηλέφωνο και θα σας πούν ότι το δίκτυο έχει σωστή την πρόταση. Πάμε στο δεύτερο. Είπατε για τους συνταξιούχους εργαζόμενους, αναπηρία, γενικώς. Εμείς δεν ζητάμε οι συνταξιούχοι να δουλεύουν.
Εμείς ζητάμε με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο ότι είναι 40.000 συνταξιούχοι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε, αυτές οι θέσεις εργασίας θα τις είχαν πάρει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα την πρότασή μας. Να καταργηθεί να δουλεύουν οι συνταξιούχοι και να παίρνουν 1.000 ευρώ κύριο και επικουρική, να μπορούμε να ζήσουμε. Εκεί είναι το θέμα της συζήτησης. Επίσης, θέλω να σας πω και είδηση, με την καλή έννοια πάντα, στην τοποθέτησή μου, γιατί εκτός από αυτά που είπα, είπα ότι περίμενα από τον κύριο Υπουργό, από την κυβέρνηση, να υπάρχει στο νομοσχέδιο άλλα πράγματα. Επαναφορά του ΕΚΑΣ, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Εδώ είπα ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές του 19 είπε ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλ. Εκεί πήρε το λόγο ο κύριος Υπουργός και μου είπε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δεν είπαμε πουθενά θα καταργήσουμε την προσωπική διαφορά. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, όταν εννοείται θα καταργήσετε το νόμο Κατρούγκαλ, το πρώτο που έχει ο νόμος Κατρούγκαλ είναι την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Αλλά είναι πολύ δεύτερα σε σχέση με αυτό. Απλώς το λέω για είδηση. Μετά, είπαμε να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Είναι από τον 8ο του 10 μέχρι και σήμερα. Είναι πάνω από 9 δις στην Τράπεζα Ελλάδος, που τα χρήματα αφορά 750.000 συνταξιούχους. Τα χρήματα υπάρχουν εκεί και μάλιστα έχουμε φτιάξει ειδικό λογισμικό που έρχονται συνταξιούχοι και τους βγάζουμε τις διαφορές της διεκδίκησης. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει γιατρός του ΕΣΥ, γιατί γνωρίζετε παίρνουν 2 συντάξεις αυτοί οι άνθρωποι, που πρέπει να επιστραφούν 72.500 ευρώ. Είπαμε να καταργηθεί η ασθένεια μόνο σε μία σύνταξη και όχι σε όλες, και από 6% να γίνει 4. Είπαμε να γίνει επαναφορά της 13ης σύνταξης. Θυμάστε, το Μάη του 19 έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση και μάλιστα την προηγούμενη είχε ψηφίσει και η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Να παίρνουμε τη 13η σύνταξη, η οποία ήταν 1,1 δις. Και ήρθε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και κατήργησε. Άρα από το 20 μέχρι σήμερα 4 χρόνια μας χρωστάνε 4,4 δις. Και είπαμε όχι στα ψίχουλα και όχι το εφάπαξ. Στο εφάπαξ αυτό το 100, το 150 και το 200. Επίσης, ναι, είπαμε ένα μεγάλο ζήτημα που μας αφορά εμάς. Είναι δυνατόν η ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση, να μην εφαρμόζει τους νόμους που έχουν ψηφίσει στη Βουλή? Δεν έχουν κάνει επανυπολογισμό σε 300.000 συνταξιούχους. Και εκεί μέσα στον επανυπολογισμό υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που είχαν βαρέα ένσημα και δεν τα έχουν υπολογίσει με την αύξηση 3,6%. Μιλήσαμε για την παράλληλη ασφάλιση. Αν θυμάστε, η παράλληλη ασφάλιση, και το έχουμε πει και στην εκπομπή σας, εάν δεν πηγαίναμε με μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ούτε ακόμη θα είχε γίνει. Έγινε από 13/5/16 και αρνούνται να την κάνουν πριν τον νόμο Κατρούγκαλ. Που εδώ, πρέπει να σας πω και γι' αυτό είναι μια είδηση, ήδη ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στον δεσματοδίκη και θα μας καλέσει άμεσα για να λύσει και αυτό το μεγάλο κομμάτι της παράλληλης ασφάλισης πριν τον νόμο Κατρούγκαλ. Αφορά πάνω από 150.000 κόσμο. Και τέλος, θέλω να σας πω ένα μεγάλο θέμα που το έχουμε συζητήσει και το είπα και στη Βουλή. Η fast track συντάξεις. Θυμάστε που λέγαμε ότι η fast track συντάξεις είναι όλες λάθος. Μας παρουσίασε πριν 10 μέρες περίπου ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ ότι είναι 12,9. Και του εξηγήσαμε ότι δεν είναι 12,9. Είναι πάνω από 60.000. Και αυτό φαίνεται, μας είπε ότι οι αιτήσεις που γίνανε, είναι πολύ σημαντικό, είναι 12,9%. Και απαντήσαμε. Ο νόμος 4.921 του 2022, ο άρθρος 48-54, τι έλεγε? Ότι θα επανελεχτούν έως 5 έτη. Και ήταν αποτρεπτικός να κάνουμε την αίτηση. Και κλείνοντας, ένα παράδειγμα μόνο θα σας πω, γιατί αυτό το παράδειγμα θα το δείτε και εσείς από τα τηλέφωνα που θα δεχτείτε. Είμαι συνταξιούχος, ο οποίος είχε 33 έτη, και καθηγητής μάλιστα, που ήρθε στο γραφείο μας,
Είχε 33 έτη ασφάλισης στο δημόσιο. Και 7 έτη ο άνθρωπος πριν πάει στο δημόσιο είχε τέτοιο. Του βγάλανε τη σύνταξη με τα 33 έτη και όχι με τα 40. Με αποτέλεσμα να χάνει 428 ευρώ το μήνα. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, αυτά τα 428 θα τα πάρει σε 5 χρονιά. Είναι δυνατόν να έχουμε πληρώσει φορές μας? Και η ΕΦΚΑ δεν είναι του κράτους. Είναι δικό μας, γιατί είναι οι φορές που βγάζει τη σύνταξή μας. Αυτός είναι ο ρόλος και η δουλειά του ΕΦΚΑ. Πώς θα ζήσει αυτός, πώς, όταν χάνει τόσα χρήματα, 428. Και θέλω εδώ να σας πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που έχουν 2 χρόνια, που δεν τους τον έχουν βάλει στο σύνολό του, η σύνταξη είναι 70, 80, 120, 40 το μήνα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος να πάει να το διεκδικήσει. Γι' αυτό τι λέμε, όσοι έχουν πάρει fast track συντάξει, να έρθουν από το δίκτυο με την απόφαση, να τη δούμε, να τη διαβάσουμε, να τους πούμε αν είναι σωστή ή αν πρέπει να κάνουν έσταση για να πάρουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε. Έχετε καταλάβει να βγει η απόφαση θα τα πάρετε, ωστόσο είναι ένα ερώτημα. Εννοείται θα τα πάρουμε, αφού δεν έχουν βάλει όλους τους χρόνους ασφάλισης, είναι υποχρεωμένοι να το πάρουμε. Αυτό είναι ανίκουστο να μην βάζουν όλους τους χρόνους της ασφάλισης. Εννοείται, μα σας λέω, όταν κλείσουμε το τηλέφωνο θα δείτε πόσα τηλέφωνα θα δεχτεί. Κύριε Χατζόπουλε, μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε σκόπιμα και δεν μπαίνουν όλοι οι χρόνοι ασφάλισης. Έτσι όπως θα λογαριάζει. Μισό λεπτό, τη σκέψη μου. Αν θέλετε, ακούστε. Διότι εγώ έχω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι λένε το εξής. Εγώ πήγα να κάνω καταμέτρηση των ενσύμων μου. Αυτό το οποίο βλέπω αυτή την ώρα, δηλαδή τώρα μου γεννιόνται οι απορίες με το που σας ακούω για 1000 πράγματα. Μου λείπουν, ας πούμε, ένσημα, έχω την εντύπωση, ή δεν έχουν καταμετρηθεί για πολλά χρόνια, κοντά μια εφταετία. Ενδεχόμενα να είναι μια πολιτική η οποία ακολουθείται έτσι ώστε να μην αποδίδονται οι συντάξεις όπως πρέπει. Το παράδειγμα που σας είπα, έχουν γίνει καταμέτρηση. Τα έχει καταθέσει και τα 7 έτη ασφάλιση. Και επειδή στη fast track ήταν του ποδιού που λέγαμε εμείς, αν θυμάστε, δεν είχαν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν και τα 40 και πήγαν στα 33 έτη. Υπάρχει ένα κεφαλαίωση εδώ. Εδώ είναι πιο απλό από αυτό που βάζετε. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Αυτό είναι δύσκολο. Συγγνώμη που το λέω με την καλή έννοια πάντα. Εδώ έχουμε την καταμέτρηση. Έχουμε την απόφαση. Την έχουμε καταθέσει. Και αντί από τα 40 έτη, την βάλαν 33. Μάλιστα. Και εδώ μας μιλάνε ότι βγάλαν τη συντάξη. Fast track του ποδιού, θυμάσαι πως είχα ονομάσει. Θυμάσαι που είχα πει στον υπουργό τότε, τον κύριο Χατζηδάκη και στον διοικητή, μην προχωράτε σε αυτή τη λογική. Ποιος θα φτιάξει τα λάθη? Εδώ μιλάμε για λάθη. Έχετε καταλάβει το 60% είναι λάθη. Και τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπιστώσει ότι έχουν λάθη, κύριε Χατζόπουλε, όταν πάνε σε ένα μήνυμα ασφαλής? Μισό λεπτό. Όταν πάνε, ξέρω ότι θέλετε να πείτε πάρα πολλά πράγματα, διότι το ξέρετε το θέμα απ' έξω και ανεκατοτά, αλλά αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε τις ερωτήσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή την ώρα διεκδικούν χρήματα, βρίσκονται μέσα σε αυτά τα λάθη. Πώς θα πρέπει από εδώ και κάτω να χειριστούν την υπόθεσή τους, εφόσον δεν υπάρχει η πρόθεση από την κυβέρνηση? Ναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που βάζετε. Τώρα κανονικά πρέπει να κάνουν ένσταση οι άνθρωποι, να πούνε ότι εμείς είχαμε αυτά τα έτη, αυτά και έχει μπει αυτό. Όταν πάνε σε δικηγόρους, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, προς Θεού, έτσι. Είναι ένα κόστος. Γιατί να το έχουν το κόστος οι άνθρωποι? Μα και οι δικηγόροι να κάνουν την αίσθηση, να πληρωθούν. Και αυτοί οι επαγγελματίες είναι. Αυτό έπρεπε ήδη να το λύσει ο ΕΦΚΑ. Να μην το είχε κάνει καν. Αυτό είναι η διαφωνία μας. Τώρα πρέπει να πάρουμε όλες τις αποφάσεις να τις δούμε. Στο δίκτυο είναι σώρο, έχετε κόσμο, σχολείς. Και βλέπουμε, έχουμε δύο λάθη. Προσέξτε. Ένα είναι οι μέρες εργασίας, αυτό που σας είπα, που δεν έχουν μπει. Και το δεύτερο είναι οι συντάξιμες αποδοχές. Είναι και εκεί λάθη, είναι ορισμένοι που δεν έχουν βάλει όλο το χρόνο τις συντάξιμες αποδοχές και εκεί βγαίνει λάθη. Δηλαδή, βγάζουμε έναν ο οποίος έχει μέσο όρο από το 2002 μέχρι σήμερα 2000 και τον παρουσιάζω τον άνθρωπο με 1800, 1700, 1900. Αυτό είναι λάθος. Αυτό για να το βρει θέλει μια διαδικασία, δεν είναι απλό πράγμα.
δεν είναι απλό. Αλλά και πού να το δει ο άνθρωπος. Μα ούτε απλό είναι. Τώρα, μα κύριε Χατζόπουλε, μισό λεπτό. Εμείς θα με ρωτήσετε πού το βρίσκεται. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κύριε Χατζόπουλε επίσης απλό στη λογική. Με βάση την κοινή λογική, έτσι όπως το λέτε. Ναι, δεν είναι απλό και από την άλλη να το καταπιώ αμάσιτο ότι ενδεχόμενα να μην υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό το λάθος. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ είμαι αντικειμενικός άνθρωπος. Ξέρετε χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο, δεν είναι σκόπιμο. Εγώ θα πω κάτι απλό. Έχουμε πληρώσει τις φορές μας. Είναι υποχρεωμένος ο φορέας που λέγεται η ΕΦΚΑ να βγάλει την σύνταξη, να αποτυπώσει μάλλον τη σύνταξη των ενθύμων που έχουμε δουλέψει. Αυτά είναι τα απλά πράγματα που λέω. Και δεν μπορεί κανένας να τα διαψεύσει. Αν αυτό δεν θέλουν να το κάνουν, θέλουν να βγάλουν του ποδιού, να πούν πριν τις εκλογές ότι βγάλαμε τις συντάξεις και ιστορίες ή έδωσε 100 ευρώ στο επικουρικό. Έναντι και ιστορίες προσωρινή. Αυτά δεν γίνονται τώρα. Ποιος θα τα φτιάξει? Πες μου, ποιος θα τα φτιάξει στην επικουρική να βγάλει τώρα τις διαφορές και να βγάλει τα 100 ευρώ που έδωσε σε μερικούς? Πες το μου. Πού θα το βρει? Μετά ο φόρος. Αν τα βγάλει στα 5 χρόνια και πάρεις αναδρομικά 5 ετίες, πρέπει να πας ένα έτος να κάνεις συμπληρωματική δήλωση στην εφορία. Ποιος θα τα ξέρει αυτό ο συνταξιούχος? Και γιατί να τα ξέρουμε? Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς όταν κάναμε την αίτηση έπρεπε να πάρουμε τη σύνταξή μας. Μας βγάζει μετά από 5 χρόνια. Και μας ζητάς φόρο. Φόρο στο φόρο να κάνει συμπληρωματικές δηλώσεις. Ποιος θα το πάρει, κυρία μου, ένας από το χωριό στο Ηράκλειο να κάνει αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος? Πέσε μου, ποιος? Και θα του έρθει μετά από 10 χρόνια να του ζητάνε πρόστιμο η εφορία. Αφού δεν φταίει αυτός. Φταίω εγώ που τη σύνταξή μου τη δώσανε μετά από 5 χρόνια. Που μου δώσανε τα αναδρομικά μετά από 6 χρόνια. Πέσε μου, ειλικρινά. Βάζω ζητήματα. Δεν τα πατάει κανένα, στη δουλειά θέλει να κάνει. Τρέχει να φορεί όλα. Τρέχει να κάνει, να φτιάξει. Να σας πω κάτι. Επί της ουσίας αυτό το μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αναρωτιέμαι με βάση όλες τις παρατηρήσεις που ακούω από εσάς, ποιος είναι ο σκοπός του, τι είναι αυτό που θέλει να φέρει και τι είναι αυτό που θέλει να αλλάξει. Υποτίθεται, όπως λέει η κυβέρνηση, προς τη θετική κατεύθυνση. Τα επαγγελματικά ταμεία. Να τα εφορήσει όλα στους ιδιώτες. Την ασφάλιση στους ιδιώτες. Αυτά με λίγα λόγια. Αυτό είναι. Αν δείτε το νομοσχέδιο, αν έχει 200 άρθρα, το 80% των άρθρων είναι εκεί. Μάλιστα. Αν το νομοσχέδιο, το δείτε. Πραγματικά. Ποιος θα μείνει από πίσω για να είναι στον πραγματικό η ΕΦΚΑ, εάν και αυτός μείνει έτσι ως έχει? Αυτό εμένα ρωτάτε. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν κυβερνώ τη χώρα. Εμείς λέμε τις προτάσεις μας. Μωρέ, εγώ το ξέρω αυτό. Με κάνετε και γελό, αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα, το καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Να δείτε χθες τις προτάσεις μας στη Βουλή, που δεν είναι ένας τόλμης να τις διαψεύσει. Προσέξτε. Όταν είπα πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος με 280 ευρώ το μήνα, πέστε μου, είναι ένας που είναι 70-75 χρονών και του δίνει 280 ευρώ. Πώς θα ζήσει δύο χρόνια? Παντός, και αυτό μετά που... τα υπόλοιπα, περιμένετε, τα υπόλοιπα 60 μήνες, γιατί θέλει 60 μήνες για τα 20.000, είναι 6 και 2, 8. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος 8 χρόνια με 280 ευρώ? Πέστε μου, γενικά δηλαδή, να καταλάβω κιόλας. Μιλάμε σοβαρά, δηλαδή. Αν δεν είναι λογική. Τι να κάνουμε, δεν παρακάνουμε κάτι. Πάνω σε αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω πάνω σε αυτό. Και θέλω να το επαναλάβουμε, γιατί αποδεικνύεται ότι πραγματικά εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία. Κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πάρει χρήματα. Μέχρι πριν, απλά θέλω να το επαναλάβουμε για τον κόσμο που ενδεχόμενα δεν το άκουσε. Μέχρι προχθές έλεγαν ότι, ξέρετε, θα μπορείτε να μπείτε στη σύνταξη, γιατί εμείς ανεβάζουμε το ποσό από τις 20.000 στις 30.000 ευρώ, οπότε θα μπορείτε να κάνετε τα χαρτιά σας για να πάρετε τη σύνταξή σας. Κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικροί, πολύ μικροί, με μικρομεσαίοι ή οτιδήποτε αγρότες, άλλο. Οι αγρότες είναι 6 στις 10. Οι αγρότες. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν εδώ τώρα βάσει αυτής της πρόνοιας που φέρει το ΜΕΝΗ ασφαλιστικό νομοσχέδιο? Λέει ότι, πείτε το, για τα δύο χρόνια τα πρώτα. Λέει, όποιος έχει από 20 έως 30 που χρωστάει, χρέη να το πούμε απλώς, θα του δίνεται η δυνατότητα μέχρι 30 να του βγει σύνταξη
και στα 700 ευρώ που είναι ο μέσος όρος όλων των συντάξεων, το 60% θα το πληρώσει στα επόμενα 2 χρόνια. Δηλαδή θα παίρνει σύνταξη 280 το μήνα για 2 χρόνια και για 60 μήνες και για 5 χρόνια τα υπόλοιπα θα παίρνει περίπου 3-4 εκατοστάρικα, γιατί εκεί θα είναι οι 60 δόσεις. Και ρωτάω απλό, πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος με 280 ευρώ το μήνα για 2 και 5-7 χρόνια. Όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι από 70-75, υπάρχει άνθρωποι που είναι 80 χρονών. Πότε δεν την πάρει, θα πεθάνει ο άνθρωπος. Μα δεν θα προλάβει. Και κάναμε μια απλή, πάρα πολύ απλή πρόταση. Το χρέος από το 10 μέχρι και σήμερα, προσέξτε, από το 10 είπα, όχι πριν, γιατί τότε έγινε κρίση. Γιατί πριν πληρώνανε οι άνθρωποι. Δεν είχα τέτοια προβλήματα. Από το 10 μέχρι και σήμερα να διαγραφεί το χρέος και να μην πάρει το χρέος αυτό παραπάνω. Να διαλυθούν και τα ένσημα, να μην υπάρχουν ένσημα όμως. Και είπα ένα παράδειγμα. Έχει ένας 23 χρόνια μέχρι το 10. Και άλλα 12 τώρα 35. Τα 12 αυτά να βγουν τελείως και το χρέος και τα ένσημα και να πάρει τη σύνταξή του σε 23 χρόνια. Και να μην χρωστάει ο άνθρωπος. Όσο δικαιούνται και ό,τι λέει ο νόμος. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω. Ρωτήστε, κάντε έναν γκάλο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το 99% θα συμφωνήσει μαζί μου. Μάλλον το 100%. Κύριε Χατζόπουλε, πάνω σε όλες αυτές τις... Από αυτοί που χρωστάνε φυσικά, γιατί... Ναι, το κατάλαβα. Για αυτούς που χρωστάνε, σαφέστατα. Ρωτάω το εξής, πάρα πολύ απλό. Μέσα σε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και τα θέματα τα οποία θέσατε και ανησυχούν εσάς από τη δική σας την πλευρά, υπήρξαν απαντήσεις, γιατί μιλάμε προς το παρόν για δημόσια διαβούλευση του μήνυ ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την πλευρά της κυβέρνησης? Αυτό τι να σας πω. Εγώ πήγα στη Βουλή και τα είπα. Δεν μπορώ να σκοτώσω την κυβέρνηση, δεν μπορώ να αλλάξω την κυβέρνηση. Όχι, άλλο πώς θέλω να πω. Αν εσάς απάντησαν, κύριε Χατζόπουλε, πιθανότατα να μην με ακούσατε καλά. Στην Επιτροπή ακούνε, έκανε για πρώτη φορά παρέμβαση ο κύριος Υπουργός. Έχει το δικαίωμα να κάνει παρέμβαση στην πρότασή μας. Όμως δεν μας απαντάνε αν θα αλλάξουν, θα κάνουν αυτό. Θα το αποφασίσει μετά, έχει το δικαίωμα να το αλλάξει, άμα θέλει. Εννοείται. Ένα νομοσχέδιο πριν μπει στη Βουλή και την ώρα της ψήφισης της Βουλής μπορεί να το αλλάξει. Το μεγάλο το ζητούμενο είναι ότι τα επόμενα χρόνια τα οποία έρχονται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για τους συνταξιούχους. Αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία... Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέτε. Μάλιστα. Και τώρα μην σας πω τώρα για το 3% την αύξηση. Θέλετε, έχετε χρόνο να σας πω και για αυτό. Πείτε μας. Εδώ ανοίγετε θέματα. Ακούστε. Κατά πρώτον, οι αυξήσεις που δοθήκανε για την αλήθεια, το λέω αυτό, ήταν ο νόμος του 17 που έλεγε από το 22-23 θα δίνονται αυξήσεις στους συνταξιούχους. Πήγαμε τον προηγούμενο χρόνο και πήραμε 7,75 αυξήσεις, προσέξτε. Όχι σε όλο τον κόσμο, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά δεν πήραν τίποτα. Πήραν ψίχουλα και προσωρινά. Και εφάπαξ μάλλον. Πάμε. Λέει ότι θα δώσει 7,75 που έδωσε και 3% είναι ένα συνταξιούχος που παίρνει 1.699 ευρώ και πληρώνει 3% της φοράς αλληλεγγύης. Με το 3% πάει πάνω από 1.700 και πάει 6%. Αντί το 51 ευρώ που πλήρωνε ένα παράδειγμα, θα πάει 100. Άρα αυτός ο άνθρωπος δεν πάρει αυτή. Χάνει κιόλας. Θα χάσει. Γι' αυτό τι λέγαμε, να καταργηθεί προσωπική διαφορά. Τι είπαμε, να καταργηθεί ΑΣ. Και να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Που είναι η Τράπεζα Ελλάδος, 9 δις. Εμείς το βάζουμε αυτό. Έχουμε ειδικό πρόγραμμα που βγάζουμε τις διαφορές. Καλούμε τους συνταξιούχους. Άρα αυτά που σας λέω είναι η πραγματικότητα. Επίσης, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά, τι θα τους δώσει? Μέχρι 700 ευρώ, 100 εφάπαξ, προσέξτε, 200. Από 700 μέχρι 1000 θα τους δώσει 150. Και από 1000 μέχρι 1600 θα τους δώσει 200 ευρώ εφάπαξ, όχι κάθε μήνα, προσέξτε. Γερέστε το. Άρα κατήργησε και
και τα δώρα που μας έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πού πέραν τα 500 αυτά, τα οποία ήταν 1,1 δις. Ξέρετε τι σημαίνει 1,1 δις στην αγορά? Για όλους είναι. Για τα σούπερ μάρκετ, για τα, όλα αυτά, κύριε, για τα μαγαζιά, για τον κόσμο, για τους μικρομεσαίους, για όλο τον κόσμο. Όλα αυτά ως απάντηση, κύριε Χατζόπουλε, σε αυτές τις τρελές αυξήσεις που διαφημίζονται καθημερινά ότι δίνονται στους συνταξιούχους και θα συνεχίζουν να δίδονται ως ενίσχυση στους συνταξιούχους. Όλα αυτά. Εις απάντηση, τα οποία αναφέρατε σήμερα με αυτά τα οποία τρέχουν στο δικό σας το κομμάτι. Αλλά νομίζω αφορά και τους υποψήφιους συνταξιούχους για να ξέρουν τι θα είναι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν. Εννοείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως το βάλατε. Είναι και για αυτούς τους ανθρώπους. Που δεν είναι λάθος η απόφαση της αξιοδότησής τους. Λίγο είναι αυτό το θέμα. Για ρωτήστε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις πώς με παίρνει τηλέφωνο, εάν πραγματικά έχει η απόφαση είναι σωστή και όχι λάθος. Δεν ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το χειρότερο που έκανε η κυβέρνηση αυτή. Να αναρωτιέται ο άλλος αν η απόφαση του είναι σωστή ή μαϊμονίστηκε. Δεν είχε ξαναγίνει. Επειδή εγώ ήμουνα, ξέρετε πολύ καλά, ήμουνα και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο ΙΚΑ πριν πάρω τη σύνταξή μου. Και ξέρω καλά την ασφάλιση. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στο συνταξιούχο. Να αφισβητεί την απόφαση συνταξιοδότησής του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για ένα μεγάλο θέμα. Ανασφάλεια. Και κακώς φόβος. Το άνοιξε η κυβέρνηση για να πάρει ψήφους. Και άμα τι πήρε, το θέμα είναι να πάρει ψήφους. Τι πήρε, πήγε 41%. Και τι έγινε. Όταν θα περνάνε ημέρες. Απαντήσατε μόνος. Την απάντηση τη δώσατε μόνος. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις κουβέντες, για τη βοήθεια να καταλάβουμε πράγματα. Έχουμε αφήσει ένα κενό. Έχουμε αφήσει ένα κενό μία μέρα στην εκπομπή σας, μία ώρα. Να ανοίξουμε τηλέφωνα, να παίρνετε μηνύματα. Εντάξει, δεν το έχουμε κάνει, αλλά θα το κάνουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Υγεία, να γίνει την υγειά σας. Καλημέρα. Γεια σας.